Συγκέντρωση των σχολικών φυλάκων από όλες τις επαρχίες, από όλη την Ελλάδα. Έχουν από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, έχουν φτάσει πια όλοι εδώ. Είναι γύρω στα, είναι περισσότερα από 600 άτομα. Αυτό είναι φωτογράφο του. Ετοιμάστε τι να ρίξεις, ρε! Ετοιμάστε να ρίξεις! Είναι του Αθηνακού Πρακτορείου φωτογράφο, ο φωτορεπόρτερ αυτό. Ο Παντέλης ο Σαΐτας είναι, παιδί μου. Τον ξέρουμε, τον άνθρωπο συνάδελφο χρόνια. Σε παρακαλώ, πες να έρθει ένα ασθενοφόρο. Συνάδελφο, σε παρακαλώ. Και οι άλλοι εκεί, σε παρακαλώ. Εδώ, έλα. Είναι δύσκολο βέβαια να προσεγγίσουμε τα ασθενοφόρα και γιατί θα έχουν ακούσει από την έκκληση, αλλά έχει δημιουργηθεί και ένα κυκλοφοριακό κομφούζι αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Είναι και η μεγάλη κίνηση στον δρόμο αυτή τη στιγμή. Έχω πρόβλημα. Έχω πρόβλημα. Έλα, δεν με αφήνει να περάσω. Έλα εδώ. Θέλω να περάσω. Έχω πρόβλημα. Ωραία. Κοιτάξτε, έχω πρόβλημα. Υπάρχουν εντάσεις σε διαφορετικά σημεία. Δεν θα έχουμε καλά ξεπερδεμένα. Το αυτοκίνητο του Υπουργού, από ό,τι ενημερώνουμε, τελικά δεν έφυγε από το Υπουργείο. Προφανές είναι αυτό τώρα. Προφανές είναι αυτό. Τώρα που μέσα στην Πασαρία να εμφανιστεί και ο Υπουργός, θα γίνει χαμός. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω, βέβαια προέχει η υγεία των δύο ανθρώπων. Α, ανοίξει λίγο το πλάνο να δούμε τι γίνεται, ρε παιδιά. Πέστε με τη βοήθεια του. Λίγο το πλάνο. Με τη βοήθεια του οπερατέρ του Δημήτρη του Κοτσού. Πάρτε τον Υπουργό να μας πει την άποψη. Πάρτε στο γραφείο του Υπουργού. Στο Μητσοτάκη, το γραφείο. Το Υπουργείο απ' έξω. Μα γι' αυτό στο τηλέφωνο λέμε. Όχι, λέει ότι είναι στο γραφείο μας. Μπορεί να είναι και στο γραφείο. Θέλω με τη βοήθεια των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση δεν μας καταλαβαίνει να μιλάμε γερμανικά. Μόνο γερμανικά μας καταλαβαίνει. Μάνο, είσαι δίπλα σε. Παραμένω εδώ. Σχολικού φύλακε, μπορεί να μα μιλήσει κάποιο άλλο, να μα πει τι γίνεται. Από ποιε επαρχίε έχουν έρθει. Αποσπάρτη. Εσεί από πού έχετε έρθει. Από Πρέβεζα. Τι έχει συμβεί. Μα ρίξαν ξαφνικά, κατεβάσαν τι μάσκε, καταλάβαμε ότι κάτι γίνεται, δεν ξέραμε τι γίνεται. Και ξαφνικά άρχισαν να μα σπρώχνουν, μάλλον γιατί ήθελα να βάλουν την κλούβα μπροστά, χωρί λόγο. Να σπρώχνουν τον κόσμο προ τα μέσα, εμεί να σπρώχνουμε προ τα έξω και ρίξαν τα χημικά. Υποθύμησε μια γυναίκα, άλλο πήγε στο νοσοκομείο και τώρα δεν μα αφήνουν να φύγουμε. Αυτό δεν είναι φασισμό, ρε παιδιά, να μα αφήνουν να φύγουμε. Να μην σε αφήνουν, να μας έχουν εγκλωβίσει εδώ. Και τα χημικά μας δείξαν και μας εγκλωβίσαν. Και μας εγκλωβίσαν. Δεν ήρθαμε ειρηνικά, ήρθαμε. Από το πρωί δεν είσαι εδώ. Κάναμε τίποτα. Ήρθαμε να διαμαρτυρηθούμε ειρηνικά στο πεζοδρόμιο. Προσπαθούν να φύγουν από το σημείο που έχουν πέσει τα χημικά. Όμως δεν είναι εύκολο γιατί είναι περιτριγισμένος ο χώρος από τις δημιουργίες των ομάδων. Δηλαδή ούτε από το πλάι μπορούν να φύγουν να πάνε προς το Σύνταγμα, ας πούμε. Νομίζω αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να φύγει. Ούτε να πούνε να βγει. Του έχουν εγκλωβίσει ένα τετράγωνο. Θάλαμο αερίο. Υπάρχει ένα κλειό που ούτε εγώ μπορώ να βγω προ τα έξω, ούτε κάποιο να μπει προ τα μέσα. Αλλά από πού έχετε έρθει εσεί, από το Δήμο τη Αθήνα. Ήρθε ασθενοφόρο, ήρθε ασθενοφόρο. Για να δούμε τον συνάδελφο τον Μάνο Παρασάκη, να πούμε ποιο μιλάει. Κατά ένα από του ανθρώπου. Από πού έχετε έρθει. Α, μάλιστα. Από Λάρισα. Ναι, ναι. Έχουμε έρθει από Λάρισα και σήμερα μα έριξαν δρακαρδόνα. Πήραν 9 άτομα. Ήσασταν παρούσα το πρωί στις προσαγωγές. Ωραία. Από το πρωί δηλαδή. Από το πρωί, από τις 5.30 ώρα μπήκαμε 16 άτομα μέσα και τα 9 τα πήραν σε για προσαγωγή. Και δεν κάναμε τίποτα που μπήκαμε μέσα. Απολύτως τίποτα. Καθίσαμε στον καναπέ που είναι δίπλα στον σασέρ. Αυτό κάναμε. Απολύτως τίποτα. Ήσασταν από τα άτομα που είχατε μπει μέσα. Ακριβώς. Ναι, ήμουνα και εγώ από τους πρώτους που μπήκαμε μέσα. Και κάποια άτομα που ανέβηκαν στην ταράτσα κατέβηκαν αμέσω. Δεν έκαναμε τίποτα. Η κυρία ήταν από αυτές. Έχουμε μια νέα ενημέρωση, για πείτε μου, από τη Γαδά. Έχουμε ειδοποίηση, τα παιδιά που ήταν στη Γαδά δεν τους αφήνουν ελεύθερους, τους πάνε στον εισαγγελέα. Έχουν οι κατηγορίες που έχουν επαγγελθεί. Δεν ξέρω κατηγορίες, αυτό μόνο ξέρω. Μάλιστα. Αυτό είναι εξέλιξη τελευταία στιγμή, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Τα 9 άτομα που είχαν προσαγάγει το πρωί στη Γαδά πηγαίνουν στον εισαγγελέα. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε ενημέρωση, νομίζω λίγο πιο επίσημη, να σας μεταφέρω. Βλέπω ότι έχει σταματήσει. Η μία λωρίδα έχει σταματήσει πλέον. Έτσι, ναι, είναι το ένα ρεύμα. Ναι. Αυτό το ρεύμα προσπάθησα να κλείσω και προηγουμένως όταν έγινε η χρήση των χημικών. Πάνε να σας ενημερώσω για να μου το πούνε. Έχει φτάσει και το ΕΚΑΒ. Τώρα έχει φτάσει και το ασθενοφόρο. Για να το δούμε. Μας δείξανε χημικά, είναι τρίτη φορά που μας ράντισαν. Είναι εδώ οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ και δίνουν τις πρώτες βοήθειες στη μία από τις δύο κυρίες.
Δεν πάμε καλά. Τελικά έγινε κατάληψη στον δρόμο από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Εντάξει τώρα, τι θα καθαδερνώσουν μέχρι το μεσημέρι για μια λωρίδα κυκλοφορίας. Κάθε μέρα κλείνει Αθήνα τώρα. Είναι δυνατόν να βλέπουν τέτοιες σκηνές? Ναι. Όλα βέβαια θα είχαν τελειώσει αν είχε πραγματοποιηθεί αυτό το ραντεβού που διεκδικούν οι σχολικοί φύλακες. Μας παρακολουθεί, ας υπάρξει μια πολιτική πρωτοβουλία από τον κύριο Μητσοτάκη να δεχτεί μια αντιπροσωπεία. Εσείς τώρα και να ας μείνουμε εκεί και να βγάλετε ένα τετράγωνο, παιδιά, να βλέπουμε. Εσείς τώρα τι λέτε, βλέπετε πώς είναι η κατάσταση, να κύριε Βλαχογιάννη? Να υπάρξει μια πολιτική πρωτοβουλία από τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Νομίζω ότι το συγχεδί...